Λοιπόν, ήθελα να σε πάω τώρα κάπου αλλού. Έγραψε ο φίλος μου ο Βασίλης από το Antivirus ένα πάρα πολύ ωραίο post στο Facebook και έγραψε ότι ε, φέτος ζήσαμε ε, μία από τις πιο κακοποιητικές τηλεοπτικές σεζόν όσον αφορά την ε, LGBTQ κοινότητα. Ναι. Ε, μίλησε για μία τηλεόραση η οποία ήταν κακοποιητική σε ό,τι έχει να κάνει με το βήμα τι, ακούστηκε, τι ακούσαμε; που δώσαμε οι περισσότερες εκπομπές σε ανθρώπους που τους βγάζαμε και σε αυτό συμφώνησα κιόλα κι εγώ μαζί του θα εξαιρέσω, θα μου επιτρέψετε να εξαιρέσω τη δική μας την εκπομπή και το κάνω με εν πλήρη συνειδήση την εξαιρώ βγάζανε ανθρώπους λοιπόν μόνο και μόνο για να Πούν το μακρύ του και το κοντό του, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι γκέι, κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί να μην ενοχλούν, να στο κάνουν σπίτι του, τι δουλειά έχουν να παντρεύονται, από πού και ω πού να υιοθετούν παιδιά, από πού και ω να κάνουν παιδιά. Μόνο και μόνο για να έχουν τη χαρά κάποιε παρουσιάστρε ή κάποιοι παρουσιαστέ να πούνε Ντροπή σα, κύριε. Ε, τελευτα... Λοιπόν, αυτό για μένα, και είπε λοιπόν πολύ σωστά ο Βασίλη, αυτό είναι η κακοποιητική τηλεόραση. Ε. Και ειπε λοιπον πολυ σωστα ο βασιλη αυτο ειναι κακοποιητικη τηλεοραση και θελω την άποψή σου. Πολύ σωστά τα λέει. Είναι κακοποιητική τηλεόραση και είναι και υποκριτική τηλεόραση και είναι μια εμπορευματοποίηση του μίσου. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Ε, εγώ θα σε ρωτήσω πολύ απλά η δικιά σα εκπομπή γιατί δεν το έκανε. Γιατί για μα είναι αυτό που, του, που έγραψα κιόλα από κάτω, ότι πρόοδο δεν είναι να βγάζει κάποιον που εκ των προτέρων ξέρει ότι θα ξεράσει ομοφοβία για να τον μαλώσει και καλά. Η πρόοδο είναι να μην του δώσει καν βήμα. Έτσι είναι. Ε, δηλαδή, δεν. αν μιλάμε, αν μιλήσουμε σε μία εκπομπή ε, για ένα άλλο θέμα το οποίο ταλανίζει την κοινωνία, που είναι η κακοποίηση τη γυναίκα, θα φωνάξουμε και κάποιον για να πει την αντίθετη άποψη όχι. ότι ε, καλό είναι τρία-τέσσερα χαστοκάκια στο σπίτι. Ακριβώς ε, τι... αυτό. Θα το, το... καλούσαμε. Γι' αυτό το... λέω ακριβώ όπω το είπε. Το πείτε μα όμω τη γνώμη σα. Σα Όχι, δεν θα το κάνει. Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι δεν είναι. Οπότε. Είστε στη θέση που είσαστε και έχετε δημόσιο λόγο γιατί σίγουρα έχετε και ένα προσόν. Να αναγνωρίζετε το σωστό, το ηθικό, το τίμιο, το δίκαιο. Άμα δεν το ξέρεις και περιμένεις να βγει ο ένας και ο άλλος να στο πούνε, τότε γιατί είσαι σε αυτή τη θέση. Ας κληρωθεί κάποιος άλλος να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο έγινε ήταν ότι καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο είτε κάνουμε νούμερα είτε ε, ανεβάζουμε το δικό μας το κασέ δείχνοντας ότι «Να, δες τι ωραία που αντέδρασα». Εγώ νομίζω ότι το πρώτο θέλανε να κάνουνε, κυρίως νούμερα. Ε, και λέμε «Ας ακούσουμε και τις δύο απόψεις». Τελικά δεν ακούγαμε καμία, βλέπαμε δύο ανθρώπους να μαλώνουνε yeah. και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλεις όντω να μάθεις που μας οδηγεί αυτό το νομοσχέδιο, Έτσι είναι ένα νομοσχέδιο yeah. που είναι καινούριο για τη χώρα. Ποιο θα σου δώσει τη λύση, Ο τάδε που είναι εναντίον, ο τάδε ακροδεξιό πολιτικό. Γιατί δεν πα σε ένα από τα 20 κράτη που το έχουν ψηφίσει, να πα να δει τι έχει συμβεί σε αυτέ τι 20 χώρε. Είχαμε αυτή την ενημέρωση από κάποια εκπομπή. Πήγε κάποια εκπομπή σε κάποια από αυτέ τι 20 χώρε όπου έχει προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο, έχει λειτουργήσει, έχει φέρει <εδιωθείς> ας πούμε, αποτελέσματα <εδίνε> στην, στην κοινωνία. κοινωνία, να δούμε τι έγινε. Δεν είχαμε καμία τέτοια ενημέρωση. Αυτό θα σου πει όμω τι έγινε. Το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή αυτέ ξέρουν να σου πούν τι έγινε. Δεν ξέρω να σου πω ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο άλλος που θα μιλήσει κατά, ούτε υπέρ, ούτε τίποτα. Δεν το έκανε κανένας. Άρα ποια είναι η ενημέρωση και εδώ λυπάμαι που θα το πω επειδή διαμαρτυρήθηκε. Θα, θα το πω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πως μίσο πρέπει να ξεριζώσουμε, ναι πρέπει να ξεριζώσουμε μίσο, αλλά πρέπει να βασιζόμαστε πάντοτε και στη γνώση πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να διαβάζουμε και πρέπει να μελετούμε. Ο πρώην Πρωθυπουργό διαμαρτυρήθηκε τι προάλλε στο Πολεμικό Μουσείο στην ομιλία του ότι ήταν άδεια τα έδρανα στην ομιλία του. Εγώ ήμουνα λοιπόν σε αυτή την ομιλία, ήμουν ένα από αυτού του ΛΟΑΤΚΙ που ανέφερε που χειροκρότησαν. Δεν ήταν μια καλή ομιλία. Ανέβηκε πάνω στην, στο βήμα τη Βουλή, μίλησε 27 λεπτά και στην ομιλία του ανέφερε το τι είπε ο Λάκης Γαβαλά, τι είπε ο Δημήτρη Ταρόβα, τι είπε ο Χρήστο Ημαρδάνη. Δεν είναι δυνατόν να είσαι πρώην Πρωθυπουργό και η προετοιμασία σου για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να είναι το τι είδε στην τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα. Οφείλει να έχει διαβάσει βιβλία κοινωνιολογία ψυχολογία και οφείλει εσύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον να γνωρίζει τι έχει γίνει και σε αυτέ τι 20 χώρε, τι οποίε μάλιστα κάποιοι από του πρωθυπουργού ήταν και συνάδελφοί σου, του γνώριζε κιόλα. Αυτή είναι η ενημέρωση που πρέπει να σου παρέχει ένα πρώην πρωθυπουργό από το βήμα τη Βουλή. Ήταν μια κακή στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ήταν μια ε, ομιλία κατώτερη του αξιώματο που υπηρέτησε. Ε, χρειάζεται γνώση. Πρώτα από του πολιτικού, δημοσιογράφοι, μετά έτσι. Συμφωνώ Είστε μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Το επιχείρημα του όλα να ακούγονται δεν είναι. Όχι σωστά γνώση, ενημέρωση και σεβασμό. Έτσι. για Και καμιά φορά και ενσυναίσθηση, διότι και αυτή η ομιλία του πολεμικού μουσείου, ό,τι και αν ήθελε να πει, δύο μέρε μετά από την είδηση ότι ένα θείο και ένα πατέρα χτύπησαν ένα 15χρονο παιδί επειδή είναι ομοφιλόφιλο. Θα έλεγα. Α παραλείψει το κομμάτι που ήθελε να πει για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ήτανε μόλι δύο μέρε μετά. Θέλει λίγο να τα ζυγίζουμε τα πράγματα παραπάνω. Θέλει όλα αυτά. Και ξέρει, είναι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου απολύτω. Και νομίζω ότι όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, είτε είμαστε τηλεόραση, ραδιόφωνο, sites, τύπο. Ένα βηματάκι μπροστά να κάνουμε όλοι. Ένα ναι. βηματάκι, ρε Ρεγαμόπουλο. Αυτό ζητήσαμε και θέλω να σα πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι αυτό έγινε αποδεκτό. Η πρόεδρο τη ΕΣΥΑΕ ναι. και την τιμά ιδιαιτέρω και μα συγκίνησε ιδιαιτέρω. Αποδέχθηκε την πρόσκληση των οικογενειών Ουράνιο Τόξο και θα συναντηθούν τη βδομάδα που έρχεται. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ Ευχαριστώ που το ακούμε για ναι. Γιατί πολύ... το μόνο που θέλουμε ναι. είναι μία αυτορύθμιση, λίγο να τα ζυγίζουμε πιο σωστά τα πράγματα. Δεν θέλει ούτε να... Τα έχουμε κάνει όλα τα άλλα. Έχουμε μαλώσει, έχουμε βριστεί, έχουμε πάρει τηλέφωνο, σου έχω στείλει θυμωμένος μήνυμα, μου έχει στείλει θυμωμένος... Δεν χρειάζεται όχι, αυτό όχι, να σκοτωνόμαστε. Τόσο, Γιατί μετά πα άλλο κανάλι, μετά πα άλλο κανάλι, μετά ξαναμπορδεύω τη σχέσει. Μπορούμε να τα βάλουμε λίγο κάτω από τα Εσεί τα βάλατε κάτω τα πράγματα εδώ, πέντε άνθρωποι, και είπατε, παιδιά, η θεματολογία μα είναι αυτή, αυτή, αυτή. Εύκολο, δεν δε συνενωθήκατε. Πολύ. πολύ. Αυτό πολύ. ήταν. Πολύ. Ρέντο. Και μπράβο σήμα. και στην Άρια. <laughs> Μιλώντα <laughs> για σειρά, <laughs> να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν έχετε δει τι αίρε, που πολύ αμφιβάλλω, στο Netflix αυτή τη στιγμή δρέπουν τι δάφνε του, εγώ τι ξαναείδα τέταρτη φορά. Α, μπορείτε να τις απολαύσετε, είναι και στις δέκα δημοφιλέστερες μέσα. Είναι μια αξιολάτρευτη σειρά, μια ζηλευτή σειρά. Α, η, η, μαγική πένα αυτού του χαρισματικού Ά, δηλαδή. μου φίλου, και μπορεί να κρυφτεί να κοιτά την Αταλία. Η χαρισματική πένα του χαρισματικού μου φίλου, κρύψου σου λέω, μην με κοιτά. Είναι μια ωραία σειρά, <laughs> τελείω. <laughs> είναι μια ωραία σειρά. <laughs> εκεί, εκεί, που γελά, θε να δακρύσει και εκεί ναι. που πα δηλαδή, να δακρύσει, ναι. ξαναγελά. Ναι. Αυτό το σκοτσέζικο κοντού που ο Καπουτζίδη σου κάνει, το απολαμβάνει. Να, αυτό ήθελα να πω. Δείτε το αν δεν το έχετε δει. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Θα μα πει όμω για το ΣΕΡΕΣ 2 ένα λεπτό, μια και πήγε εκεί την Να μα πει μονάζει. και Φερό μετά να θα, θα αλλάξω θέμα. Αυτό. Παιδιά, θα, θα σα έλεγα πριν από λίγο καιρό, θα σα έλεγα ότι δεν θα γίνει και τώρα αρχίζουν κάπω και αλλάζουν τα δεδομένα. Α, σου. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε με τον Αντένα, γιατί εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Δηλαδή, ο κόσμο έχει την αίσθηση ότι είμαι ένα τύπο που είμαι όλη την ώρα στα τηλέφωνα και μιλάμε με διευθυντά. Και κλείνει μου, σε παρακαλώ. Έχουμε το. Δεν είμαι καθόλου αυτό. δηλαδή. Άρα μπορεί και να πει. Ναι, εσύ μα Εντάξει, εγώ το. το φινάλε θα αλλάξω αν είναι. Δηλαδή, πρέπει τα δύο τελευταία επεισόδια πρέπει να είναι διαφορετικά. Αυτό. Που είχα στο κεφάλι μου. Ε, γιατί ναι, ναι, θα δούμε. Θα δω, γιατί, γιατί πρέπει να είναι διαφορετικά, δεν θα πω παραπάνω. Okay, okay. <laughs> Όταν παιχτεί με το καλό, θα σε το εξηγήσω ε, Ναι, α, α, αρχίζω να μαθαίνω ότι γίνονται συζητήσει. Με στόχο να γίνει η δεύτερη χρονιά. Θα δούμε. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, μακάρι γιατί πραγματικά δεν θα το περιμένουμε πολύ περισσότερο. Τώρα γράφω για το για θέατρο. Γράφει, να το. Τώρα γράφω oh. για το θέατρο είναι η αλήθεια. Έτσι. Οπότε, ε, ένα λόγο που το έχω αφήσει και αυτό λίγο πιο πίσω είναι αυτό. Τελειώνω το τρίτο μου θεατρικό έργο τώρα, σε λίγε μέρε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Το είναι το κομμωδία, δούμε, κομμωδία, κομμωδία, είναι πολύ κομμωδία. Επειδή λέτε για δράματα και γι' αυτά ότι να μην. Ακρόβα. Είναι μόνο για γέλιο. Είναι πολύ αστείο. Εντάξει, ε, θα έχει και το σοβαρό του, έτσι. Είναι πολύ αστείο και χαίρομαι πολύ. Ναι, θα το δείτε τη σεζόν 24-25. Θα το δείτε μετά τα Χριστούγεννα, είναι αλήθεια. Στο αρχέ τέλει, του τέλει. Τέλεια. Μου ήρθε στο μυαλό, έτσι όπω έβλεπα να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, μου ήρθε στο μυαλό α, η Eurovision για κάποιο λόγο. Α. Α, και η Eurovision και τε, τα χιλιάδε ε, δεν είναι, εδώ και μιλάει για τηλεοπτικά. Μην σχόλια. Μπινελίκια. Α, μάλιστα. δεν είναι πολύ, δεν είναι ωραίο, όχι. Τα χιλιάδες, ρε παιδί μου, αρνητικά σχόλια που έλαβαν, ας πούμε, ο Ζερόμ και ο Θανάσης για την παρουσίασή του στον τελικό. Και θα ήθελα λοιπόν, επειδή εσύ το έκανε αυτό επί σειρά ετών μαζί με τη Μαρία την Κοζάκου και εσύ είχε πάλι δεχτεί πολύ κολακευτικά σχόλια. Και τι ωραία που ήσασταν και μπράβο και μπουρουμπούρου κτλ. Και Uh, Πώ σου φάνηκαν, καταρχά, ξέρω θα μου πει την αλήθεια. Όσο, όσο και να του αγαπά, ξέρω ότι είναι φίλοι σου. Ναι. Και, έτσι, παρόλα αυτά, την αλήθεια. Και αυτό. Καταρχάς, ναι. Καλά, την τελευταία χρονιά και εμά μα ένα Ο Γκαέ με σταύρωσε, επειδή, επειδή έκανα πλάκα με το τραγούδι τη Σουηδία. Και ο Γκαέ Ελλάδο ήθελε πάρα πολύ να βγει η Σουηδία. Και εγώ okay. έκανα πλάκα με τη Σουηδία. Και είχαν θυμώσει πάρα πολύ. Ναι. <laughs> Αλλά δεν έχει καθόλου ε, να λοιπόν, δεν βγει το τμήμα. Δεν κάνει τοποματα. Θα Λοιπόν, σίγουρα, δεν είναι ευγενικό να καθίσω να πω εγώ ναι, πρέπει να κάνω αυτό πρέπει να κάνω εκείνο και βγαίνει. Σε κάποιον άρεσε αυτό που κάνει σε κάποιον δεν άρεσε. Αυτό το οποίο νομίζω κανεί δεν έχει ε, καταλάβει, είναι το πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί θέλει να συνδυάσει πολλά πράγματα. Θέλει και αυτό που είπε ο Θανάσης το να είσαι λίγο του καναπέ, αλλά θέλει και γνώσεις, θέλει και γεωγραφίες, θέλει και να ξέρεις τους κανόνες. Θέλει πάρα πολλά. Yeah, και yeah, να ακριβώς. κρατήσεις... θέλει και χιούμορ. Θέλει πάρα πολλά. Τώρα πια θέλει πάρα πολλά. Από τότε που έγιναν τα δίδυμα, οι απαιτήσει του κόσμου είναι διαφορετικέ. Ε, εγώ προσωπικά σε αυτή τη Eurovision θέλω να σας πω πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί την είδα με τους φίλους μου ε, χαλαρά ε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται και τόσο μεγάλη φασαρία και αν δεν σας αρέσει κάποιος δηλαδή να είναι τόσο υπερβολικά τα σχόλια από εκεί και πέρα ε, μπορώ να σας πω ότι ε, ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που γράφει ωραία πράγματα κτλ, κτλ. δεν έφυγα γιατί βαριόμουνα Έφυγα γιατί όταν κατάλαβα ότι από την ΕΡΤ δεν με θέλανε κάποιοι άνθρωποι, κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο ειλικρινά το προτείνω και το συστήνω στον οποιονδήποτε. Mm -hmm. Όταν αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν είστε καλοδεχούμενοι και υπάρχει μια τοξικότητα γύρω από εσά, φύγετε. Ταχνικά, δεν χρειάζεται. Γιώργο, αυτό το νομίζω ότι από το 2021 γινόταν μια. σαν να μην πολύ θέλανε mm -hmm. και το 2022 εκδηλώθηκε περισσότερο. Ε, συγγνώμη, είναι πολύ λόγοι Όχι, όχι. όχι. Γιατί εγώ πάντα πάντοτε διαφωνούσα. Είναι τώρα λίγο πολύ σύνθετα όλα αυτά. Εγώ διαφωνούσα με τον τρόπο που γινόταν. που γίνεται η Eurovision στην ΕΡΤ. ΕΕ. Mm -hmm. Πάντοτε πίστευα ότι έπρεπε να είναι μια πλατφόρμα ανάδειξη νέων ταλέντων. Να έρχονται δηλαδή νέες συνθέτες, νέοι συνθέτε, mm νέοι -hmm. τραγουδιστές, τραγουδιστέ, αλλά και παλαιότεροι. Να γίνονται δηλαδή εθνική τελική ή τελική, κάτι τέτοιο. Να το δει λίγο η ΕΡΤ ΕΕ πιο σοβαρά και να δει ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μα φέρει και μία και δύο και τρει και τέσσερι τελικέ βραδιέ, να κάνει και μία συνεργασία με τα στην τελική ανάλυση και με τα ιδιωτικά κανάλια, ώστε όλο αυτό να είναι περισσότερο μια ομαδική προσπάθεια και όχι να υπάρχει όλο αυτό το βρυσίδι. Πρότεινα κατά καιρού διάφορα κόνσεπτ τα οποία μπορούσαν να γίνουν. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι όμω μέσα, ερτικοί και εξωερτικοί, οι οποίοι θέλαν να έχουν απόλυτο έλεγχο τη διαδικασία mm -hmm. επιλογής. επιλογή. Οπότε ήμουν μια φωνή που δεν την πολύ θέλανε. Ε, και ξεκίνησαν λοιπόν να βγαίνουν κάτι δημοσιεύματα ότι να δεν θα το κάνει, γιατί έδωσε την ε, ε, σειρά στον Αντένα και δεν την έδωσε στην ΕΡΤ. Mm. Μέχρι και που άρχισε να με διαβάλλουν στον ίδιο τον. σε ανώτερα στελέχη, α το πω έτσι. Εγώ, όταν κατάλαβω ότι γινόταν όλο αυτό το πράγμα, λέω για ποιο λόγο να παρατάγω το σπίτι μου και να πηγαίνω να συνεργάζομαι με ανθρώπου που την τελευταία εβδομάδα κιόλα που ήμουν στο Τωρίνο, χωρί χέρι, χωρί πόδι, κάποιοι δεν με χαιρέτησαν κιόλα. Ε, και λέω τώρα. Μετά έπαθε και το... αυτό που αρρώστησα, πήγα και στο νοσοκομείο και λέω τώρα το είσαι ξέρω, εσύ, είσαι χαζό. Το ξέρω. Που άφησε το σπίτι σου για να το Αλλά στους στους αισθάνομαι αυτούς. ότι δεν είχε καν το κουράγιο, τη διάθεση, την ψυχολογική να πα και να το λύσει με τον πρόεδρο, α πούμε. Ούτε καν αυτό δεν είχε τη διάθεση να κάνει. Είπε δηλαδή μέσα σου: Οκ, okay, παιδιά, δεν με θέλετε, Μία με θέλετε να το κάνω. Ναι, ναι, κάνει. Να πίσω ποιον, να πείσω κάποιον στον οποίο πηγαίνω 10 χρόνια και κάνω ό,τι μπορώ και τι 8 από τι 10 χρονιλιά αφιλοκερδό κιόλα. Να πω ότι σας παρακαλώ πολύ, Μη με διώχνετε. Δηλαδή, είναι ντροπή. Ωραία. Να σε ε, ούτε ένα πω... ευχαριστώ δεν μου είπαν και όταν τελείωσε η συνεργασία. Αυτό όντω έχει σχέση με το ότι δεν έδωσε τη σειρά. Αστειεύομαι. Μα αλλά πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ μετά από τόσα χρόνια. ότι πρέπει να κάνω και αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε. Ήταν, ήταν άσχημη η συμπεριφορά και αυτή η συμπεριφορά. Ενώ όχι από όλη την ΕΡΤ, ΕΕ, από κάποιου ανθρώπου που είναι εκεί μέσα. κάποια άτομα μέσω ε, Αυτή η συμπεριφορά οδήγησε και την ίδια την Μαρία να πει θα φύγω. Ναι, η ΕΡΤ είχε έναν άνθρωπο καταρχά τη Μαρία η οποία ακόμα και αν έφυγε μπορούσε να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τα παιδιά και το Ζερόμ και το Θανάση να κάνουν τη δουλειά πολύ 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 καλά και δεν και δεν... Δεν, τη ζητήθηκε. Δεν, τη ζητήθηκε δεν τη ζητήθηκε ποτέ αυτό λέει Ήταν πολλά είναι δύο άνθρωποι ταλαντούχοι δύο άνθρωποι που ε, έχουν τόσα προσόντα και ταλέντα αν είχαν και την τεχνογνωσία θα μπορούσαν να την κάνουν τη δουλειά πολύ ωραία mm. Του άφησαν και αυτού έτσι